Είμαστε μέσα στην καρδιά των Αποκρεών. Πολλοί από σας έχετε φύγει και ήδη ζείτε στο πνεύμα και στην αποκριάτικη διάθεση. Για εμάς που δεν έχουμε φύγει, για εσάς τους άλλους που δεν έχετε φύγει, πάμε να ταξιδέψουμε μέσω συνδέσεων. Πρώτη στάση, Κρύα Βρύση. Πού είναι η Κρύα Βρύση? Δείτε. Καλημερίζουμε τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο, είναι πρόεδρος εμπορικού συλλόγου της περιοχής. Ωραία, παρέα. Θεόφιλος Κουπτσίδης, αντιδήμαρχος Κρύας Βρύσης. Πού είναι, βρε παιδιά, η Κρύα Βρύση? Καλημέρα. Καλημέρα. Στα Γιαννιτσά. Στα Γιαννιτσά, λοιπόν. Και τι ωραίο ετοιμάζεται εκεί. Φέτος είναι 30η παρέλαση Κρύας Βρύσης, ένα ορόσημο για τον Δήμο Πέλλας και για την Κεντρική Μακεδονία, μια τεράστια εκδήλωση. Φέτος γιορτάζουμε 30 χρόνια. Όπως ξέρετε, θα γίνει χαμός. Έχουμε φέρει για παρουσιαστή τον Αλέξανδρο Στουβέλα για να ανεβάσει το stage της εκδήλωσης. Έχουμε 35 θέματα και 35 άρματα. Μιλάμε για πάνω από 2.500 καρναβαλιστές και το νούμερο των επισκεπτών μπορεί να περάσει και τις 30.000, κάπου εκεί περιμένουμε. Και βλέπω παπάκια, τι έχουν ντυθεί εκεί οι φίλοι? Παιδιά, πρωτοί παπάκια, ναι. Μόλις είστε και ο ψηλός, είναι παθός γιγαντές. Στην πισίνα εκεί, στο Σιτριβάνι. Ροζέ, συγγνώμη, ροζέ. Υπάρχει. Ποιο είναι το μήνυμα των φετινών εκλογών? Κάθε φορά έχετε κάτι, πώς το λένε, κάτι κυριαρχεί. Φέτος τι κυριαρχεί? Φέτος κυριαρχεί το αθλητικό κομμάτι κατά κόρον, αλλά έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα, δηλαδή θα σας αφήσουμε έκπληκτους. Θα προσκαλούμε όλους να έρθετε στην παρέλαση της Κυριακής. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εσείς τι έχετε ντυθεί? Εγώ είμαι ένας αρχαίος Έλληνας κατά βάση, αλλά θα μπορούσα να πουλάω και τυρόπιτες 8 ώρα το πρωί. Λοιπόν, κλείνουμε με εσάς. Κάντε φασαρία να κλείσουμε όπως θέλετε. Φασαρία θέλουμε. Κρύα Βρύση. Θα περιμένουμε. Φιλιά. Φιλιά, ρε παιδιά. Φιλιά. Άστε καλά. Γεια σας. Ρίχτρες, κουδούνια, τα πάντα όλα. Μπράβο. Δεν μας τα κρεμάσανε. Έτσι, έτσι. Άντε καλά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά.